Λοιπόν, να περάσουμε τώρα να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Χρήστο Κλειρίδη. Κύριε Κλειρίδη, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που υπομονετικά περιμένετε να ολοκληρωθεί η συζήτηση που έχουμε με τους βουλευτές, Και κύριε τι Κλειρίδη. συζήτηση, γιατί είναι, ακόμα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι μουσείο είναι. Ναι. Δηλαδή, διαρωτώμε δηλαδή, πολλές φορές αναλώνουμε φιάν ουσία για Έχετε απόλυτο θέματα. δίκιο, αλλά βλέπετε έτσι είναι αυτό προεκλογικά. Κρατάνε ένα μεγεθυντικό φακό και έχει σημασία. Κύριε Κλειρίδη, σας έχω καλέσει να μας δώσετε τα φώτα σας σε ένα ζήτημα που προκύπτει τώρα που έχουμε τις επιτροπές που διορίζονται και τους ποινικούς ανακριτές επίσης και τα πορίσματα της εκθέσης, όπως τις ονομάζω για τους ποινικούς ανακριτές, που μπορούν να καταλήξουν. Και έτσι απλοϊκά να το θέσω για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές. Είναι κάτι αντίστοιχο. Τώρα κρίνω ή θέλω να δω αν πώς ελέγχεται ο ελεγχτής, δηλαδή προκειμένου Γενικός Εισαγγελέας. Είναι το αντίστοιχο αυτό του θέλω να κάνω μια ανάπτυξη και βάζω ως Υπουργός Περιβάλλοντος μια αρχή να μου κάνει περιβαλλοντική μελέτη, την οποία διαβάζω εγώ υποβοηθητικά και κρίνω εγώ αν πρέπει να γίνει ανάπτυξη ή όχι. Εκείνη η μελέτη δεν κρίνεται δηλαδή αυτός που κρίνει ένα έγγραφο. Τι θέλω να πω. Ερχόμενοι σε αυτό του ποινικού ανακριτή που ας πάρουμε το παράδειγμα του Ηλία Στεφάνου που κρίθηκε ότι δεν προκύπτει οτιδήποτε ποινικό στη βάση αυτής της έκθεσης. Εναπόκειται στον Γενικό Εισαγγελέα κάθε φορά. Δεν πρέπει να γνωρίζει κάποιος άλλος, αυτή τη στιγμή ο ποινικός ανακριτής. Δεν μπορεί να εκφέρει άποψη. Το λέω διότι τώρα έχουμε 4 ποινικές ανακριτές που έχουν καταθέσει το δικό τους πόρισμα για τις κεντρικές φυλακές. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Πώς ναι, ξέρουμε βεβαίως ότι μετά βεβαίως είναι σωστή ναι. η κατεύθυνση. Και το χειρότερο είναι ότι, όπως είπατε, δεν ξέρουμε το περιεχόμενο Ναι. αυτών των εκθέσεων, των ποινικών ανακριτών και όπως έχει πει και ο Γενικός Εισαγγελέας, πάγια δεν δημοσιοποιούν αυτές οι εκθέσεις, το περιεχόμενο τους. Άρα όλοι εξαρτώμεθα από την κρίση του εκάστοτε Γενικού ναι. Εισαγγελέα. Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι 21ο αιώνα, όπου η διαφάνεια είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους, είναι ανεπίτρεπτο. Εγώ έχω την άποψη ότι υπάρχει πρόβλημα στη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικών. Είναι προφανές ότι η αστυνομία δεν διαθέτει όλα εκείνα τα εχέγγυα τα οποία θα έπρεπε να διαθέτει και να κάνει αυτή τη δουλειά στις ερευνές και το αποτέλεσμα είναι ότι για κάθε σοβαρό θέμα έχουμε ποινικούς ανακριτές. Δηλαδή, δικηγόρους, ουσιαστικά, οι οποίοι καλούνται να βγάλουν τα στέλνα ποινικιά. Δεν ακούμε όμως καλά. Αν μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο. Σύστημα, ναι. Αυτό το σύστημα εγώ το θεωρώ ελλειπέστατο και ανεπαρκέστατο. Και εκείνο το οποίο έχω εισηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά νομίζω πρέπει να επανέλθει και να το συζητήσει η νέα κυβέρνηση, οποιαδήποτε θα είναι αυτή, θα πρέπει να, ο θεσμός της νομικής υπηρεσίας να εξυγχρονιστεί, να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό τμήμα, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις διώξεις, όπως έχουν στην Αγγλία Department of Public Prosecution, DPP, πρέπει να υπάρχει τμήμα ποινικών διώξεων, δημόσιων ποινικών διώξεων, σαν μέρος της νομικής υπηρεσίας μεν, αλλά σαν ανεξάρτητο μέρος, με διευθυντή, ο οποίος ασφαλέστερα θα πρέπει να είναι νομικός, με εχέγγυα του διορισμού του και παραμονής του, πλήρως ανεξάρτητος, απεξαρτηγοποιημένος από κάθε εξουσία. Δεν είναι κάτι σχετικό με την ανεξάρτητη αρχή και τα διαφθοράς που έχουμε κάνει, να μην κάνουμε πολλά όργανα και τελικά να μην όχι, έχει κανένα στην ευθύ. Προσέξτε, προσέξτε. Αυτό το τμήμα θα έχει ερευνητικές εξουσίες. Ναι. Δηλαδή θα έχει τη δική του, το δικό του σώμα που θα κάνει τις έρευνες. Θα έχει τους δικούς του αστυνομικούς αυτοί. Ναι. Είναι αυτό που δεν έδωσαν στην αρχή αυτή, τώρα πρέπει στο Γενικό Εισαγγελέα. Νομίζω και είναι ένα ζήτημα, θέματα... το ξαναθέσαμε, το συζητήσαμε, του διαχωρισμού του Νομικού Συμβούλου του Κράτους από τον κατήγορο. Εμείς θέλουμε για να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποφύγουμε αυτό το σύστημα το οποίο θεωρώ ότι είναι ανεβαρκέστατο του διορισμού ποινικών ανακριτών με κάθε τι για το οποίο η αστυνομία δεν μπορεί να αναλάβει διότι έχει conflict of interest, είτε διότι δεν έχει τη δυνατότητα, είτε θεωρείται ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη έρευνα. Να υπάρχει αυτό το τμήμα
της νομικής υπηρεσίας εντελώς ανεξάρτητο, να μην έχει καμία σχέση ουσιαστικά με τον Γενικό Εισαγγελέα. Εάν χρειάζεται να τροποποιηθεί το Σύνταγμα, να τροποποιήσουμε, τροποποιείται το Σύνταγμα. Το άρθρο 112 του Συντάγματος είναι από τα άρθρα που δεν τροποποιούνται μόνο όσον αφορά τον διορισμό από τον πρόεδρο και τον τότε αντιπρόεδρο. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα σκέλη του, για η δημιουργία τμήματων ανεξάρτητων, μπορεί να τροποποιηθεί και μπορεί και να μην χρειάζεται καν τροποποίηση. Μπορεί να γίνει με νομοθεσία. Μάλιστα. Αλλά τώρα τμήμα, για να εστιάσουμε στο μέχρι. Τμήμα, ναι. Αυτό το τμήμα, προσέξτε, θα έχει τους δικούς του ποινικούς μόνιμους ανακριτές. Κατανοητό, κύριε. Εντελώς ανεξάρτητους. Αλλά τώρα είμαστε στο σήμερα. Και θα υπάγονται αυτοί οι ανακριτές στο τμήμα αυτό και στη διεύθυνση του τμήματος. Ναι. Όχι στον νομικό σύμβουλο του κράτους. Άρα θα είναι εντελώς ανεξάρτητη αρχή. Ωραία. Αυτό πρέπει να το δούμε. Κύριε Κλήρη, κάτι τελευταίο. Πείτε μου τη νομική σας θέση. Γιατί είμαστε στο σήμερα και μέχρι να γίνουν αυτά που λέτε, καλό είναι αν θέλουν και οι υποψήφοι πρόεδροι να το βάλουν στις προγραμματικές τους θέσεις. Αλλά θα τώρα, το θέσουμε εμείς σαν, ναι, και σαν Παγκύπριος στους υποψηφίους να το προωθήσουν. Ωραία. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα όμως, επειδή λέω, έχουμε το πόρισμα του Ηλία Στεφάνου, η δίκη εδώ έχει ολοκληρωθεί ή δεν υπήρξε σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα πρόστιμο για προσωπικά δεδομένα. Μένει πάντα επτασφράγιστο μυστικό, μπορεί κάποια στιγμή να αξιοποιηθεί. Και για τα πορίσματα τώρα με τις κεντρικές φυλακές, εκκρεμεί αυτό του Αχιλλέα Εμιλιανίδη. Είναι απόφαση, ναι, του Γενικού Εισαγγελέα, κυρία Σα. Είναι στη διακριτική του ευχέρεια, είναι απαγορευτικό. Είναι απαγορευτικό, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Δεν μπορεί, ευχαριστώ, να αποχρεώσει κανείς τον Γενικό Εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, όταν η Βουλή επιχείρησε με ψήφισμα της να υποχρεώσει τον Γενικό Εισαγγελέα και των βοηθών του να δημοσιοποιήσουν το πόρισμα Νικολάτου, ήταν το διάμεσο τότε πόρισμα, προσέφηγαν στο ανώτερο δικαστήριο και το ανώτερο δικαστήριο απεφάσισε ότι είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Γενικού Εισαγγελέα αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να κάνει κανένα τίποτα. Γι' αυτό λέω, τον 21ο αιώνα, την εποχή της διαφάνειας, που όλα σχεδόν είναι υπό την κρίση των μέσων της κοινωνίας, να υπάρχει αυτή η μυστικότητα που πολλές φορές δημιουργεί περισσότερες αυθυγωνίες, ναι, και αυθυσμικές. Απλά, κύριε Κλειρίδη, είδατε τι έγινε χθες στην Ελλάδα με ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, γινόταν αναφορά για θύματα υποκλοπής, το τι συνέβαινε κλπ. Και είχαμε την παρέμβαση ενός εισαγγελέα. Κάτι αντίστοιχο, πώς γίνεται στην Κύπρο μια παρέμβαση έτσι αυτεπάγγελτη, όταν έχουμε βιβλία όπως αυτά του Μακάριου Ντρουσιώτη, όταν έχουμε, κρίνονται ή όχι, είναι να ελεγχθούν στο τέλος της ημέρας. Κανονικά έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση, αλλά επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που ο εκάστοτε Γενικός Εισαγγελέας, δεν αναφέρομαι μόνο στον Νίκη, ο εκάστοτε Γενικός Εισαγγελέας είναι ο σύμβολος του κράτους, ο σύμβολος, είναι ο δικηγόρος δηλαδή του κράτους, είναι ο δικηγόρος του Προέδρου, είναι ο δικηγόρος της κυβέρνησης, μην περιμένετε πολλά πράγματα. Αν δεν σπάσει η νομική υπηρεσία σε δύο ανεξάρτητα κομμάτια, δεν πρόκειται να δούμε φως σε αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλήρηδη. Καλή συνέχεια να έχετε.